Καλησπέρα, είμαι ο Αλέξανδρος Μιλωνάς από το Pelopak Web TV. Στη σημερινή εκπομπή της Λογικής Διεργασίας έχουμε καλεσμένη για μία ακόμα φορά την κυρία Ευαγγελία Γιαδανού, υποψήφια βουλευτής με την Ελλήνων Συνέλευση στον Ομό Ροδόπης και θα μας μιλήσει για το πιο σοβαρό αυτή τη στιγμή θέμα που απασχολεί, που είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις. Καλησπέρα κυρία Γιαδανού. Καλησπέρα σας κύριε Μιλωνά. Πραγματικά βιώνουμε αυτό το παράλογο, απάνθρωπο, την απάνθρωπη διαδικασία που βιώνουν κάθε χρόνο οι μαθητές της τρίτης λυκείου. Παρακολουθούμε όλοι μας, είτε είμαστε γονείς, είτε εκπαιδευτικοί, είτε και ο κόσμος γενικά, παρακολουθούμε όλη αυτή την τρελή κούρσα στην οποία συμμετέχουν οι μαθητές της τρίτης λυκείου, με σκοπό να καταλάβουν μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μία θέση η οποία ενδεχομένως να μην έχει καμία σχέση με το θέμα στο οποίο θα διαγωνιστούν, με το μάθημα στο οποίο θα διαγωνιστούν. Ακόμη μπορεί να μην έχει καμία σχέση αυτή η θέση που θα καταλάβουν με αυτό που αρχικά είχαν στο μυαλό τους ή ακόμη και με το ταλέντο και την κλίση την οποία έχουν και είναι σε θέση να προσφέρουν στη ζωή και στην κοινωνία. Επομένως, είναι, κύριε Μιλωνά, επιτακτική ανάγκη στην Ελλήνων Πολιτεία να αποβάλουμε όλα αυτά τα συστήματα τα οποία έχουν σαν σκοπό να αποκλείσουν τους μαθητές ουσιαστικά, να δημιουργήσουν εκείνα τα στεγανά και εκείνα τα εμπόδια, έτσι ώστε να περάσουν τελικά ορισμένοι μαθητές υπό ορισμένες προϋποθέσεις σε κάποιες πανεπιστημιακές σχολές, οι οποίες και στην τελική δεν έχουν και καμία εφαρμογή οι περισσότερες μέσα στην πραγματική κοινωνία, όπως είπαμε. Βέβαια, στην Ελλήνων Πολιτεία θα υπάρξουν πολύ περισσότερα επαγγέλματα, πολύ περισσότερες επιλογές και βέβαια ο επαγγελματικός προσανατολισμός των μαθητών θα πραγματοποιείται μέσα από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες ή καλύτερα μέσα από όλες τις βαθμίδες της παιδείας, κύριε Μιλωνά. Θα ξέρει δηλαδή ο μαθητής με το που μπαίνει στο δημοτικό σχολείο, στην πρώτη εκπαιδευτική βαθμίδα, θα αντιλαμβάνεται όλα του τα ταλέντα, γιατί θα του δίνεται αυτή η δυνατότητα μέσα από τις δραστηριότητες και μέσα από τα μαθήματα με τα οποία θα έρχεται σε επαφή. Το καταλαβαίνω αυτό και είναι πολύ λογικό. Και εντάξει, αυτό για μένα αυτή τη στιγμή που λέτε είναι πολύ προχωρημένο, γιατί γνωρίζουμε ότι κάθε χρόνο, σχεδόν κάθε χρόνο, μην πάω στα παιδικά μου χρόνια, αλλάζει το σύστημα εξετάσεων. Δεν είναι ότι μόνο δεν σε προωθεί τα ταλέντα των παιδιών και τις ικανότητες και τις... ό,τι ταλέντο δηλαδή έχει το κάθε παιδί για να μπορεί να προωθηθεί και να ακολουθήσει το επάγγελμα που θα το αναδείξει, αλλά κάθε χρόνο αλλάζει και το εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν ξέρουν δηλαδή, αλλάζουν οι μονάδες, αλλάζουν τα... υπάρχει ένα μπάχαλο δηλαδή στην ουσία. Όλα αυτά, κύριε Μιλωνά, στρεσάρουν πάρα πολύ τους μαθητές. Τους βάζουν σε μια διαδικασία να απαρνηθούν για αρκετά χρόνια οτιδήποτε θα ήθελαν να ασχοληθούν, είτε πρόκειται για απασχόληση του ελεύθερου χρόνου, είτε πρόκειται για γνώσεις ή μαθήματα που θα θέλαν ή κάποια εξειδίκευση που θα ήθελαν να λάβουν. Ωστόσο, όλα προσανατολίζονται με βάση αυτό το απάνθρωπο, τον απάνθρωπο τρόπο εξέτασης. Όπου μπορεί, αυτό που αντιμετωπίσαμε όλοι μας κάποια στιγμή στη ζωή μας, εκείνη την ημέρα να μην είμαστε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση φόρμ, έτσι. Και να μπορούσαμε να αποδώσουμε για τον α ή τον β λόγο. Όλη αυτή η στρεσογόνα κατάσταση δεν είναι κάτι φυσιολογικό. Ερχόμαστε τώρα να δούμε το πρώτο θέμα των εξετάσεων που μπήκε σήμερα, Δευτέρα, ήταν η πρώτη μέρα των εξετάσεων, 13 Ιουνίου, και οι μαθητές των γενικών και των εσπερινών λυκείων διαγωνίστηκαν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας, της λεγόμενης έκθεσης που συνοδεύεται με κάποιες ασκήσεις κατανόησης του γραπτού λόγου και γενικώς αξιολόγησης και κριτικής διατύπωσης απόψεων. Και θα θέλαμε να κάνουμε μία κριτική στο συγκεκριμένο θέμα, έτσι όπως δόθηκε, για να αποκτήσουν και οι τηλεθεατές μία εικόνα και να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα.
Κύριε Μιλωνά, το καταλαβαίνω αυτό, κυρία Γιαδανού, αλλά και πάλι θα ήθελα να ρωτήσω εδώ πέρα. Δηλαδή, αυτό το... Εντάξει, η έκθεση είναι κατανοητή, όπως το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Πρέπει να έχεις ένα λόγο να μπορείς να εκφραστείς. Αλλά δεν ξέρω πόσο σημαντικό ρόλο παίζει σε τεχνικά επαγγέλματα. Που μπορεί Όπως να... και να έχει, κύριε Μιλωνά, ο προφορικός λόγος και ο γραπτός λόγος είναι η αρχή, η βάση ο οποιοδήποτε επαγγέλματος και ακόμη και της ίδιας μας της ύπαρξης. Η κριτική μας σκέψη, με λίγα λόγια, ακουμπάει πάνω στον λόγο. Οπότε έχει βαρύνουσα σημασία το μάθημα της έκθεσης και ορθά ανέκαθεν θεωρήθηκε ότι είναι το πρωτεύον μάθημα. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια στεγανά από τα οποία ένας μαθητής δεν μπορεί να παρεκκλίνει. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν θεωρίες που αυτή τη στιγμή έχουν καλλιεργηθεί δημόσια σε μεγάλο βαθμό, έχουν διατυπωθεί μέσα από πολιτικές απόψεις. Όπως για παράδειγμα, θα σας δώσω ένα παράδειγμα που είναι η διαπολιτισμικότητα και η αποδοχή της διαφορετικότητας. Με αφορμή την έλευση, λοιπόν, των μεταναστευτικών ροών, οι οποίες και πάλι μεθοδικά έρχονται από συγκεκριμένα κέντρα και καθοδηγούνται για να έρθουν στην Ελλάδα, όπως γνωρίζουμε, έχει, λοιπόν, μέσα από την παιδεία καλλιεργηθεί μια ολόκληρη θεωρία που θα πρέπει, που προετοιμάζει τρόπον την ΑΠ τους αυριανούς πολίτες, τους σημερινούς μαθητές, αλλά και τους εκπαιδευτικούς, για να αντιμετωπίσουν αυτή την πραγματικότητα ως ένα δεδομένο, ως ένα θέσφατο. Ότι θα πρέπει, δηλαδή, ότι θα έρθουν σίγουρα να μείνουν μαζί μας, θα διαβιώσουμε μαζί, αλλά αυτό προϋποθέτει την αποδοχή της διαφορετικότητάς τους. Ακόμη και αν χρειαστεί εμείς να βάλουμε νερό στο κρασί μας και να αφήσουμε πίσω ενδεχομένως και το δικό μας τρόπο ζωής. Σε αυτό δεν έχουν μπει στεγανά, κύριε Μιλωνά, από κανένα πολιτικό κόμμα. Οπότε, ένα θέμα είναι αυτό. Είναι, παραδείγματος χάρη, η αποδοχή του διαφορετικού. Η στάση που έχουν οι μαθητές απέναντι στους μετανάστες. Δεν επιτρέπεται, για παράδειγμα, να διατυπώσει κανείς την άποψη, την αντίθετη άποψη, όπως κάθε ανθρώπινο «ον» είναι σε θέση να αποφασίζει και να διατυπώνει μία προσωπική γνώμη, ότι δεν θα ήθελε, παραδείγματος χάρη, να έρθουν οι μετανάστες στην πατρίδα του και να αλλάξει γενικά ο τρόπος ζωής μας, έτσι. Στην περίπτωση αυτή, ενδεχομένως, ο μαθητής να χαρακτηριστεί ότι είναι ρατσιστής ή ότι υιοθετεί ξενοφοβικές απόψεις. Καταλαβαίνετε ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις που ανέφερα, ενδεχομένως, αν πέσει σε έναν μη κατάλληλο εξεταστή, να έχει μείωση της βαθμολογίας του. Δηλαδή, πρέπει να συμφωνήσει με το θέσφατο αυτό που είπατε. Αλλιώς, με η την βαθμολογία του είναι... ατμόσφαιρα, ναι. Είναι γνωστό αυτό, γιατί προσπαθούν συνέχεια, το βλέπουμε δηλαδή, όχι μόνο στους μαθητές, αλλά και σε όλη την κοινωνία, προσπαθούν να περάσουν κάποιες απόψεις και τις περνάνε με αυτόν τον τρόπο, ώστε να γίνουν συνείδηση του λαού και να τις αφομοιώσει, ώστε να περάσουν ό,τι θέλουν εύκολα. Και το πιο δυνατό όπλο είναι το σχολείο. Θα ήθελα στη σημερινή μας εκπομπή να επικεντρωθούμε στο θέμα το σημερινό, έτσι όπως έχει δοθεί στους μαθητές. Γιατί δίνει κάποια μηνύματα με συγκεκριμένο τρόπο, με πλάγιο τρόπο, για την πολιτεία, μάλλον πολιτεία δεν υπάρχει, έτσι, δεν έχουμε πολιτεία, αλλά για την κοινωνία και για το αύριο, έτσι όπως προδιαγράφεται μέσα από τις ενέργειες και μέσα από την εξέλιξη των πραγμάτων, έτσι όπως προωθείται από το καθεστώς το οποίο είναι στην εξουσία εδώ και από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, όπως όλοι γνωρίζουμε, και προορίζεται να κάνει κάποια πράγματα, να φέρει κάποια κατάσταση. Αυτή η κατάσταση, λοιπόν, που αφορά το μέλλον των μαθητών, αποτυπώνεται μέσα στα κείμενα που έχουν δοθεί, κύριε Μιλωνά. Και θα ήθελα να πω λιγάκι στη διαδικασία, να σας διαβάσω το πρώτο κείμενο,
και να βγάλουμε να κάνουμε μια κουβέντα επ' αυτού. Βεβαίως, κυρία Γιαδάνου. Λοιπόν, λέει λοιπόν, να πούμε ότι έχουν συμπεριληφθεί τρία κείμενα. Το ένα από αυτά αφορά, μάλλον τα δύο είναι από τον ημερήσιο τύπο παρμένα, ως αποσπάσματα από τον ημερήσιο τύπο, και το τρίτο είναι ένα ποίημα του Νίκου Γκάτσου. Πάμε λοιπόν να δούμε τι λέει στο πρώτο κείμενο. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που γράφονται εδώ. Λέει, το αύριο δεν είναι πια αδιαπέραστο πέπλο. Με λίγα λόγια μπορούμε να το φανταστούμε. Πριν από την κατάρρευση της ιδέας της προόδου, το αύριο ήταν πάντα φωτεινό, ανακουφιστικά καλύτερο από το παρόν. Μια εποχή πρωτόγνωρων επιτευγμάτων και θαυμάτων. Ξεκινάει δηλαδή με μια διαπίστωση ότι έχει καταρρεύσει η ιδέα της προόδου. Αυτό είναι ως δεδομένο. Άρα δεν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον. Προχωράω. Που το μέλλον εμείς το διαμορφώνουμε. Άρα μας λένε οι ίδιοι αυτοί που κατευθύνουν τα πράγματα ότι θα το διαμορφώσουμε εμείς το μέλλον όπως θέλουμε εμείς. Και εσείς θα ακολουθήσετε. Ακριβώς. Όλο αυτό το κείμενο είναι ακριβώς με αυτό το σκεπτικό γραμμένο. Η κατάρρευση των μεγάλων αφηγήσεων για το μέλλον, η ολοκληρωτισμή του 20ου αιώνα και η ανάδυση σοβαρών παγκόσμιων απειλών, παραδείγματος χάρη ο κορονοϊός είναι επίσης μέσα σε αυτές, ύψωσαν μαύρο τείχος για το αύριο, δίνοντας θέση μόνο στα ατομικά οράματα. Στον ατομισμό μας δηλαδή. Αυτό το ξέρουμε ότι είμαστε όλοι κλεισμένοι στον ατομισμό μας, έτσι. Δεν υπάρχει ένα κοινωνικό όραμα για το μέλλον. Συρρήκνωσαν όλες τις προσδοκίες στο τώρα. Όλος ο κόσμος ζει για το τώρα. Όμως η τελευταία κρίση κατάφερε ένα προσδόκητο πλήγμα στο παρόν και στη λατρεία του, θυμίζοντας ότι το μέλλον νοηματοδοτεί κάθε μας πράξη. Η απαλήφη του σημαίνει και απαλήφη όλης της παρελθούσας ανθρώπινης εμπειρίας. Κύριε Μιλωνά, από όλη αυτή την πρόταση βγαίνει το συμπέρασμα ότι τόσο το παρόν έχει υποστεί μια τεράστια βλάβη, επομένως και το μέλλον, ασχέτως αν το μέλλον πρέπει να είναι σημείο αναφοράς, έτσι όπως αναφέρει εδώ. Βεβαίως. Και βεβαίως παντού υπάρχει ένα χάος παρελθόν, παρόν και μέλλον. Δεν υπάρχει πουθενά να βασιστεί ο άνθρωπος. Και από αυτό που διαβάσατε κατάλαβα ότι μας αποκόπτουν και από το παρελθόν. Ναι, με την βεβαίως. Τελευταία πρόταση γιατί... που είπατε. Και εκεί τα έχουν κάνει σαλάτα, να το πούμε πολύ απλά. Ακριβώς. Με τους πολέμους έτσι, φυσικά. Και πάμε παρακάτω λίγο να δούμε πώς το στηρίζει αυτό, κάπου το στηρίζει, ναι, όλο αυτό το πρόλογο. Σε έρευνα του Pew Research Center, περίπου 1,000 ειδικοί πρωτοπόροι στην έρευνα και στην καινοτομία, οι ηγετικές φυσιογνωμίες στην πολιτική και στην οικονομία, ακτιβιστές, προσέξτε, 1,000 φοβερά σημαντικοί άνθρωποι, χωρίς να ξέρουμε την ταυτότητά τους όμως, απλά λέει η έρευνα ότι υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, συμφώνησαν... Ναι, ακτιβιστές, όπως το είπατε, ακτιβιστές, λες και είναι κάποιος επιστήμονας, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Ηγετικές φυσιογνωμίες στην πολιτική και στην οικονομία, για δείτε λοιπόν πώς προωθούνται κάποιες αυθεντίες και που δεν ξέρουμε και αν υπάρχουν πραγματικά, έτσι. Μα δεν υπάρχουν, μπορεί να είναι φανταστική όλη αυτή η επινόηση των προσώπων. Και πρωτοπόροι στην έρευνα και στην καινοτομία, δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε λοιπόν τα λεγόμενά τους, αυτοί λοιπόν σκιαγράφησαν την κανονικότητα του 2025, συμφωνώντας ότι θα είναι περισσότερο τεχνολογική. Προσέξτε λοιπόν που είναι το πράγμα. Το 47% δήλωσε, μεγάλο ποσοστό κύριε Μιλωνά, το 47%, έτσι, αυτό δεν μπορεί να αφήσει ανεπηρέαστος τους μαθητές, ναι, ναι, αφού το λέει το 47%, δήλωσε ότι η ζωή θα είναι χειρότερη για τους περισσότερους ανθρώπους.
καμπανάκια. Δίνοντας στο μέλλον το βάρος της σημερινής πραγματικότητας, προέβλεψαν ότι θα έχουν αυξηθεί οι κοινωνικές και φυλετικές ανισότητες, η μαζική επιτήρηση για λόγους ασφάλειας, οι ανελευθερίες, προσέξτε αυτά όλα, από όλα αυτά έχουμε πάρει μια γεύση ως τώρα, έτσι. Μαζική επιτήρηση για λόγους ασφάλειας. Φυλετικές ανισότητες, οπότε μην μπείτε στη διαδικασία να θελήσετε να κάνετε μια διάθεση απέναντι στους νεοφερμένους. Μαζική επιτήρηση για λόγους ασφάλειας, το είπαμε, οι ανελευθερίες, ο αυταρχισμός, άρα θα υπάρξουν και αυταρχικές συμπεριφορές από την πλευρά των κυβερνώντων. Μην ξεχνάτε, αυτά μας τα έχει πει η πρώην, όχι πρώην, η πιο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, η Μπενάκη, όταν παρέδωσε την εξουσία στον Παπούλια. Ήταν μεγάλη η παράδοση, η παραλαβή της Προεδρίας του Παπούλια. Ναι, το 2005. Από τότε το έχουν το σχέδιο και πιο παλιά, φανταστείτε δηλαδή. Συνεχίστε παρακαλώ. Έχει συνέχεια, κύριε Μιλωνά. Ναι, έχει συνέχεια το σενάριο. Ναι. Είπαμε, το ψηφιακό έγκλημα, θα ρίξει και δεν μπορεί το ψηφιακό έγκλημα να το πατάξουν, έτσι. Δεν υπάρχει τρόπος, αφού όλα ελέγχονται. Η ανεξέλεγκτη παραπληροφόρηση, δεν ξέρουμε ποιες πηγές εννοεί, ενδεχομένως δηλαδή, δεν εννοεί. Αυτά που λέτε, δηλαδή, τις κυβερνητικές πηγές. Μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας, έτσι. Ναι. Η ψηφιακή προπαγάνδα, η κοινωνική πόλωση, η ρητορική μίσους, οι διενέξεις κρατών. Όλα αυτά δηλαδή θα συμβούν. Αυτό λέει το 47% αυτών των ειδικών, των υπεράνω πάσης αμφισβήτησης. Θα έχει περιοριστεί η δυνατότητα ορθολογικής συζήτησης και χάραξης πολιτικής βάση τεκμηρίων. Αυτό αδιανόητο. Δηλαδή δεν θα μπορεί να υπάρχει μία ορθολογική συζήτηση βάση της αποδεικτικής διεργασίας και βάση των τεκμηρίων. Δηλαδή πώς θα χαράσετε αυτή η πολιτική, με βάση ποια κριτήρια. Μα το λένε όλα τα προηγούμενα που διαβάσατε, εκεί θα στηρίζετε αυτό το πράγμα. Παραπληροφόρηση, ψηφιακό έγκλημα, οτιδήποτε. Άρα δεν θα υπάρχει μετά μια λογική. Τα λένε όλα, τα παραδέχονται. Μήπως, κύριε Μιλωνά, είναι αυτά που ζούμε ήδη. Μα τα ζούμε. Μήπως ήδη ζούμε μια πολιτική η οποία βασίζεται σε έλλειψη τεκμηρίων. Μα τα γνωρίζουμε. Γι' αυτό μπορούμε να τα απαντήσουμε εμείς αυτή τη στιγμή. Έχουμε πάρει μια γεύση, με λίγα λόγια. Και αυτό το πράγμα θα ενταθεί, λένε, το 2025. Εντάξει, κοντά είναι. Θα έχουν χαθεί θέσεις εργασίας λόγω αυτοματισμού. Έχετε δει τις εικόνες που μπαίνουν μέσα σε σούπερ μάρκετ όπου δεν υπάρχει πολιτής, πολίτρια. Ναι. Αξονίζουν και περνάνε το barcode από ένα μηχάνημα οι ίδιοι οι καταναλωτές. Πληρώνουν με την πιστωτική τους σαν να είναι ρομποτάκια και φεύγουν. Έτσι ακριβώς, ναι. Δυστυχώς. Άρα δεν θα υπάρχουν θέσεις εργασίας. Και αναρωτιέται κανείς πού θα απασχοληθεί ο κόσμος όταν δεν υπάρχει και παραγωγική διαδικασία. Όταν έχουν νεκρωθεί τα πάντα, παίρνουμε παράδειγμα από τη χώρα μας. Και μαζί, λέει, θα περιοριστεί και ένα μέρος της ψυχικής υγείας και της κοινωνικής συνοχής. Αυτό είναι το μόνο λογικό αποτέλεσμα που είπανε. Άμα συμβούν όλα τα προηγούμενα, οπωσδήποτε θα έχουμε διαταραχές σε ψυχικά και σε κοινωνικά, ή στη ψυχική και στην κοινωνική υγεία μας. Τέλος πάντων. Αφού λοιπόν δημιούργησαν όλο αυτό το ζωφερό περιβάλλον, την περιγραφή αυτή τη σκοτεινή κατάσταση, μας λένε ότι υπάρχει όμως και το 39% που αντίθετα θεωρεί ότι η ζωή θα είναι καλύτερη για τους περισσότερους ανθρώπους, πιο εύκολη, σε ένα τηλεκόσμο με νέα όπλα κατά αναδυόμενων απειλών. Ποιος τις δημιουργεί άρα για αυτές τις απειλές, είναι ένα μεγάλο ερώτημα.
με έξυπνες πόλεις. Ξέρετε πού πάει αυτό, έτσι. Έξυπνες πόλεις σημαίνει ότι θα υπάρχουν φερρυπίν κάμερες όπου θα μπορούν να ελέγχουν την κάθε μας κίνηση, ότι πάνε περίπατο ενδεχομένως τα προσωπικά μας δεδομένα. Πόσο, τι σημαίνει έξυπνη πόλη δηλαδή. Ναι. Πόσο αλλιώς μπορεί να το συλλάβει κανείς αυτό, έτσι. Έξυπνες υπηρεσίες, όπου θα μπαίνεις παραδείγματος χάρη και θα σε σκανάρουν με κάποιο τρόπο και θα ξέρουν τα πάντα για σένα. Έτσι. Μπορούμε να, με το μυαλό μας να δημιουργήσουμε συνειρμούς. Ασφαλέστερα συστήματα που θα αναδιατάξουν τα πρότυπα και τους χώρους εργασίας. Ήδη βλέπουμε τέτοιες παρεμβάσεις, έτσι, με ειδικές ηλεκτρονικές κάρτες που θα χτυπάμε για να μπαίνουμε και να πηγαίνουμε κλπ. Να δηλώνουμε αν έχουμε εμβολιαστεί, παραδείγματος χάρη, αν έχουμε πάρει ουσίες που αυτοί θέλουν να προωθήσουν μέσα στον οργανισμό μας για λόγους που δεν γνωρίζουμε. Θα βελτιώσουν, λέει, την υγειονομική περίθαλψη, την κοινωνική συμβίωση και την οικογενειακή ζωή. Αυτά είναι ευσεβείς πόθη βεβαίως, όταν υπάρχει όλη αυτή η ανεργία, έτσι. Και θα εξασφαλίσουν ένα καθαρότερο περιβάλλον και ψηλότερη ποιότητα ζωής. Οι κρίσεις, λέει, ενισχύουν την ενσυναίσθηση, εμπρός τα κοινά δεινά. Να τα πάλι τα δεινά. Τα δεινά δεν πρόκειται να τα γλιτώσουμε, κύριε Μιλωνά. Τη θετική κοινωνική απόκριση, είπαμε. Ο φόβος γίνεται ένα ανθρώπινο αντανακλαστικό ακίνδυνο για την εξάσκηση των πράξεων. Άρα ο φόβος θα υπάρχει πάλι, κύριε Μιλωνά. Από κάποιες αιτίες θα προκαλείται και ο φόβος. Μα χωρίς το φόβο δεν μπορούν να διοικήσουν. Απλά θα μάθουμε να ζούμε, θα μάθουμε να ζούμε με το φόβο. Αυτό το μήνυμα βγαίνει. Μα ήδη ζούμε με το φόβο. Όχι, θα μάθουμε. Ζούμε με το φόβο, μην ξανακλείσουμε, μην έχουμε πάλι εγκλεισμό. Δεν μπορέσουμε να ταξιδέψουμε, μην κολλήσουμε κάποια ασθένεια. Συνέχεια με φόβους ζούμε. Πάντως, λέει, όπως αφηγείται η ιστορία, δεν επιβεβαιώθηκαν ούτε οι μεγάλοι φόβοι, ούτε οι υψηλές προσδοκίες που έτρεφαν οι άνθρωποι ανά τους αιώνες. Μα πώς, αφού όλα ελέγχονται από αυτούς. Αυτοί ορίζουν το σχέδιο. Το όριζαν μέχρι σήμερα. Προβλέψεις που αναστάτωναν γενιές, λέει, δεν επαληθεύτηκαν ποτέ. Και πείτε μου, κύριε Μιλωνά, εδώ μπορούμε να κάνουμε και μία συζήτηση μεταξύ μας. Ένας μαθητής τρίτης λυκείου, που τώρα είναι να βγει στη ζωή, που θα πάει σε μία σχολή, με όλα αυτά τα όνειρα που θα έπρεπε να έχει για το μέλλον του, πείτε με ποια ψυχολογία θα πάει να δώσει το επόμενο μάθημα. Δεν σας λέω τώρα με ποια ψυχολογία θα βγει στην κοινωνία. Με τι ψυχολογία να πάει να δώσει το επόμενο μάθημα. Όταν ξέρει ότι το μέλλον του προδιαγράφεται τόσο σκοτεινό και αβέβαιο. Του το λένε κατάμουτρα. Ακριβώς. Ότι ό,τι και να κάνεις, χειρότερα θα είναι τα πράγματα. Ακριβώς. Στο δεύτερο κείμενο που χρησιμοποιεί στην εξέταση εδώ το Υπουργείο, μιλάει για τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Και να σας πω μία πρόταση συγκεκριμένη, έχει τις απόψεις μαθητών που έχουν δηλώσει σε κάποια συνέντευξη και λέει μία κοπέλα. Όταν με ρωτούν με τι θέλω να ασχοληθώ, δεν έχω ποτέ κάποιο συγκεκριμένο επάγγελμα στο μυαλό μου. Θέλω μια δουλειά δημιουργική. Θέλει μια δουλειά. Ναι. Έτσι, δημιουργική. Έτσι φαντάζεται το έτσι κορίτσι. Φαντάζεται, θέλει βεβαίως να είναι δημιουργική. Παρακάτω, κάποια άλλη κοπέλα, μια άλλη άποψη είναι. Από τη μία πλευρά θα ήθελα να αφήσω τη ζωή μου να με οδηγήσει και από την άλλη ζώντας σε μια χώρα χωρίς σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση, τίποτα δεν είναι βέβαιο. Κοιτάξτε πώς προετοιμάζουν τα παιδιά ότι εδώ δεν θα υπάρχει καμία προοπτική. Ετοιμάσου να φύγεις, αν θες να ζήσεις μια καλύτερη κατάσταση από αυτή τη χώρα, την Ελλάδα. Το έχει πει και ο Πρωθυπουργός εξάλλου, ότι είναι καλύτερο να φεύγει κανείς αν δεν έχει εδώ μια προοπτική. Το έχει πει προφορικά. Μάλιστα το έχει πει σε μια συνάντηση όπου συμμετείχαν νέοι άνθρωποι.
Με πολύ θράσος όλα αυτά τα πράττουν, κύριε Μιλωνά. Ναι, έχοντας μα... τόσο πλούτο, έχοντας τόσο πλούτο στα παγκόσμια ταμεία, τον οποίο υπογράφουν κάθε χρόνο. Είναι ύβρις αυτό που συντελείται. Και οι άνθρωποι αυτοί θεωρώ ότι θα τιμωρηθούν. Δεν θα μείνουν ατιμώρητοι. Σίγουρα κάποια στιγμή θα τιμωρηθούν, αλλά... Για όλο αυτό που πράττουν σε βάρος του γένους μας. Αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε για το συγκεκριμένο, για τα παιδιά, που βλέπουμε πώς τα προετοιμάζουν, πώς τους ρίχνουν την ψυχολογία, πώς προσπαθούν να τα δημιουργήσουν, να έχουν ψυχικές ασθένειες. Γιατί ναι. Σε αυτή την ηλικία είναι η καλύτερη ηλικία που θέλεις να ανοίξεις τα φτερά σου να πετάξεις. Και στα κόβουν κατευθείαν με μία. Στα κόβουν με τη μία. Αφήνω, και πάμε σε μια ακόμη άποψη που παρατίθεται σε αυτό το κείμενο, στο δεύτερο κείμενο που αναφερόμαστε. Λέει μια κοπελιά πάλι ότι ως τελειόφοιτη, βλέποντας την αδυναμία ένταξης στην ελληνική αγορά εργασίας, νιώθουμε εγκλωβισμένοι σε μια χώρα επαγγελματικά υπανάπτυκτη, καθώς τα ποσοστά ανεργίας αυξάνονται και η ανάγκη για επιβίωση υπερβαίνει την ικανοποίηση προσδοκιών και ονείρων. Η αγορά εργασίας σε μεγάλο ποσοστό δεν προσφέρει επαγγελματική ανέλυξη, καταπιέζει τις ανεξάρτητες επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες, λόγω της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης της χώρας, πολλοί νέοι καταλήγουν να συμβιβάζονται με μη επιθυμητές θέσεις εργασίας ή καταφεύγουν σε άλλες χώρες με περισσότερες επαγγελματικές ευκαιρίες. Πόσο πιο εύγλωτα να σου το περιγράψει αυτό το κράτος αυτό. Το ανθεληνικό. Τι να πούμε, δεν ξέρω αν πρέπει να πούμε κάτι πάνω σε αυτό. Δηλαδή, είναι τόσο ξεκάθαρα όλα αυτά έτσι όπως παρουσιάζονται και ανταποκρίνονται βεβαίως στον νόμο, αυτό το παγκόσμιο συμπατικό νόμο της δημοσιότητας, ότι πρέπει, είναι αναγκαίο να σου τα πούν όλα για να είναι σίγουροι ότι εσύ θα εκτελέσεις με την ελεύθερη σου βούληση, με τη συνένεσή σου θα γίνουν όλα. Δεν θα παραβιάσουν την ελεύθερη σου βούληση. Θα τα πράξεις όλα με τη θέλησή σου. Μα αυτό το βλέπουμε παραδείγματος χάρη με τα εμβόλια, με τους εμβολιασμούς. Διακηρύττουν συνεχώς ότι θα γίνουν υποχρεωτικοί. Και με τον τρόπο αυτό σε οθούν από μόνος σου να πας να βάλεις την υπογραφή σου ότι αναλαμβάνεις την ευθύνη για ό,τι σου συμβεί. Βεβαίως από τη στιγμή που υπογράφεις, αυτοί δεν έχουν καμία ευθύνη πλέον. Εννοείται αυτό, αλλά είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Προσπαθούν, όπως το αναφέρατε κι εσείς, ότι κάποιοι ειδικοί, κάποιοι πολιτικές προσωπικότητες, κάποιοι συγγραφείς, κάποιοι... προσπαθούν να περάσουν κάποιες ιδέες οι οποίες γίνονται, μπαίνουν στη συνείδηση του λαού και μετά αφομοιώνονται και βλέπουμε τα αποτελέσματα που είπε αυτή η κοπέλα που μας είπε για το τελευταίο που διαβάσατε, ότι δεν υπάρχει μέλλον εδώ, πρέπει να φύγω, πρέπει να... και αυτό όπως είπατε το είχε πει προηγουμένως ο Πρωθυπουργός της χώρας. Να σας πω τώρα μια ερώτηση που είναι πάνω σε αυτά που διαβάσαμε. Λέει στο θέμα Δέλτα 1, το Α. Με ποια εφόδια πιστεύεις ότι θα μπορέσεις να αντιμετωπίσεις τον κόσμο στην περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι ανησυχίες που περιγράφονται στην παράγραφο 2 του κειμένου 1? Με ποια εφόδια? Όσο καλός κι αν είσαι, όσο άριστος κι αν είσαι, όσο επινοητικός κι αν είσαι και δημιουργικός, από τη στιγμή που δεν σου δίνεται εκ των πραγμάτων, σε περιορίζει και δεν σου δίνει τις επιλογές, πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις λοιπόν τον κόσμο? Έτσι ακριβώς. Με ποια εφόδια? Πόσο αντιφατική είναι αυτή η προσέγγιση, κύριε Μιλωνά, και αυτό που ζητάνε από τα παιδιά? Στα αφαιρεί κατευθείαν τα εφόδια. Κατευθείαν. Απριόρι που λέμε στην... με το που ξεκινάει... Και παράλληλα... και παράλληλα σου επιβεβαιώνει και σε διαβεβαιώνει... Ακριβώς. Ότι όλα αυτά είναι στο χέρι κάποιων να τα πραγματοποιήσουν για μας χωρίς εμάς. Έτσι ακριβώς. Φροντίζουν και πώς το γνωρίζουν, κύριε Μιλωνά, αυτό? Γεννάτε το ερώτημα. Πώς γνωρίζουν λοιπόν ότι θα συμβούν όλα αυτά στο μέλλον?
Τη στιγμή που αν θεωρήσουμε ότι αυτή τη στιγμή απασχολεί την ανθρωπότητα ένας ιός, ο κορονοϊός, πώς γνωρίζουν αυτοί ότι θα υπάρξει μία απειλή εξίσου δυνατή του χρόνου, τον πιο ελοχρόνο ή το 2025. Πώς το γνωρίζουν αυτό και το προεξοφλούν? Δεν ξέρω ακριβώς για τους ιούς, αλλά ξέρω ότι πολέμους και οτιδήποτε καταστάσεις οικονομικές τις σχεδιάζουν από πριν. Είναι σίγουρο αυτό. Ξέρουν πότε θα γίνει αυτός ο πόλεμος, πότε θα γίνει εκείνος και τα έχουμε διαβάσει στην ιστορία και ξέρουμε πώς προετοιμάστηκαν όλοι οι πόλεμοι για να γίνουν. Και οι μεγάλοι και οι μικρότεροι και με διάφορους θρησκευτικούς πολέμους που έχουμε δει στην ιστορία, τα πάντα είναι σχεδιασμένα. Όσο αφορά την οικονομική κατάσταση και διακρατικές σχέσεις. Τώρα από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα δεν θέλω να μιλήσω. Λοιπόν, και τελειώνει με το τρίτο κείμενο που είναι το ποίημα του Νίκου Γκάτσου στον Σύριο, το οποίο πρόκειται για ένα σουρεαλιστικό ποίημα που έχει γραφτεί το 1943 κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, όπου η Ελλάς έζησε τον εφιάλτη μαζί με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με τον περισσότερο κόσμο, και ήταν η πείνα, οι απώλειες, οι τεράστιες από τον λοιμό, από τις ασθένειες, από τις δολοφονίες, έτσι. Και τότε λοιπόν υπήρξε μια ομάδα ποιητών, όπως μεταξύ των οποίων ήταν και ο Νίκος Γκάτσος, που γράφανε σουρεαλιστικά ποίηματα. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, άπτεται του ονείρου και του εξωπραγματικού αυτή η κατάσταση που περιγράφει εκείνη την εποχή, διότι μόνο μέσα από αυτόν τον τρόπο μπορούν να φανταστούν ένα καλύτερο μέλλον. Φανταστείτε πόσο άσχημη ήταν η κατάσταση. Άρα και η σημερινή κατάσταση, αν κάνουμε αναγωγή, μοιάζει με έναν πόλεμο, κύριε Μιλωνά. Και υπό αυτό το πρίσμα αντιλαμβάνομαι εγώ προσωπικά το ποίημα αυτό και ο λόγος για τον οποίο έχει δοθεί μέσα στα θέματα. Και λέει το ποίημα: «Στο Σύριο υπάρχουν παιδιά, ποτέ δεν βάλανε έγνοια στην καρδιά, δεν είδανε πολέμους και θανάτους και πάνω από τη γαλάζια τους ποδιά φοράν τις Κυριακές τα γιορτινά τους. Τις νύχτες που κοιτάν τον ουρανό, ένα άστρο σαν φτερό θαλασσινό παράξενα παιδεύει το μυαλό τους. Τους φαίνεται καράβι μακρινό, επάνε και ρωτάν το δάσκαλό τους. Αυτή, τους λέει, παιδιά μου, είναι η γη, του σύμπαντος αρρώστια και πληγή. Εκεί τραγούδια λένε, γράφουν στίχους και ακούραστη του ονείρου κυνηγή κεντάνε με συνθήματα τους στίχους. Στο Σύριο δακρύσαν τα παιδιά και βάλαν από εκείνη τη βραδιά μια νέγνια στη μικρούλα τους καρδιά». Και βεβαίως η γη έχει γίνει εδώ και εκατοντάδες χρόνια, χιλιάδες χρόνια θα λέγαμε, όντως η αρρώστια και η πληγή του σύμπαντος, κύριε Μιλωνά, με όλα αυτά τα δεινά που έχει υποστεί η ανθρωπότητα. Και οι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν ένα αποκούμπι και μία φυγή από όλη αυτή τη σκοτεινή πραγματικότητα. Και γι' αυτό τραγούδια λένε και γράφουν στίχους, όπως λέει, και ακούραστη του ονείρου κυνηγή κεντάνε με συνθήματα τους στίχους. Μην ξεχνάμε ότι ακόμη και οι επαναστάσεις που έχουμε υπόψη μας, ακόμη και η Γαλλική Επανάσταση, κύριε Μιλωνά, που είναι μια κοινωνική επανάσταση, αλλά και όλα τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα της Ευρώπης που έγιναν μετά το 1820 και κάτι, ή και λίγο νωρίτερα σε άλλες χώρες, ήταν υποκινούμενα, διότι είχαν έτοιμη την πλατφόρμα να δεσμεύσουν εκ νέου τους ανθρώπους, να τους δυναστεύσουν μέσα από το τραπεζικό σύστημα το οποίο ήδη είχε δημιουργηθεί από τους Ρότσιλντ, τους επικυρίαρχους που, όπως ξέρουμε, ελέγχουν τις τράπεζες του πλανήτη. 190 περίπου χώρες, αν θυμάμαι καλά, ελέγχουν.
Μην πάμε σε αυτό το ζήτημα γιατί είναι μεγάλο και πρέπει να το κουβεντιάσουμε και έχει... πάμε στη δημιουργία των εθνικών κρατών εκεί και θα μπλέξουμε. Επειδή όμως έχουμε ήδη περάσει το χρόνο της εκπομπής, να τελειώσουμε αυτό το ζήτημα γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον. Συμπληρώστε ό,τι θεωρείτε εσείς ότι μπορεί να δώσει στην ακρίβεια όλα αυτά που τραβάνε τα παιδιά αυτή τη στιγμή, να το πω έτσι. Ναι. Λοιπόν, μας το λένε με όλους τους τρόπους, μας προμηνύουν το τι θα συμβεί και με την συνένεσή μας συμφωνούμε σε αυτό το οποίο πάνε να κάνουν, αυτό το σχέδιο το σκοτεινό. Το βάζουν μπρος στα μάτια των παιδιών μας και τα προετοιμάζουν για αυτό το οποίο έρχεται. Συνέλληνες και συνελληνίδες, δεν πρέπει να αφήσουμε να συμβεί αυτή η συμφορά και αυτή η καταστροφή. Πρέπει να προστατέψουμε τα παιδιά, γιατί τα παιδιά είναι το μέλλον. Χωρίς τα παιδιά δεν έχουμε μέλλον ως κοινωνία, ως έθνος, ως οντότητες. Δεν υπάρχει και καμιά ελπίδα χωρίς τα παιδιά. Πρέπει πάση θυσία να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Αυτή την ευθονία λοιπόν που μας έχουν στερήσει τόσα και τόσα χρόνια και που εμείς θεωρούμε δεδομένο ότι θα πρέπει από αυτούς να γυρεύουμε με το χέρι μας, με την παλάμη μας να ζητάμε ως επέτες, αυτό το πράγμα ήρθε ο καιρός να αλλάξει. Πρέπει να ενεργοποιηθούμε ως κυρίαρχοι αυτόχθονες ηθαγενείς πολίτες στον πολιτικό φορέα του έθνους των Ελλήνων, γιατί τα πάντα είναι έτοιμα και περιμένουν εμάς για να ορίσουμε το μέλλον μας, το μέλλον το δικό μας και το μέλλον των παιδιών μας. Αυτά είχα να σας πω για σήμερα, κύριε Μιλωνά. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Κυρία Γιαδανού, καλά θα τα εννοείτε ότι θα ξανασυναντηθούμε, γιατί συναντήσεις θα τις ονομάσουμε από εδώ και πέρα. Αλλά πολλοί που θα δουν την εκπομπή μπορεί να πούνε συνωμοσιολογικά, μα είναι δυνατόν συνωμοσιολογικά με τόσες αποδείξεις αντικειμενικές που μας δώσατε? Αν είναι δυνατόν δηλαδή, στα ίδια τα βιβλία τα γράφουν οι ίδιοι. Τα βάζουν μπροστά στα μάτια μας και μπορούν να το πούν αυτό συνωμοσία. Συνωμοσία θα ήταν αν βγάζαμε πράγματα από το μυαλό μας. Από το μυαλό μας, ακριβώς. Αυτή τη στιγμή διαβάσαμε το θέμα στο οποίο διαγωνίστηκαν τα παιδιά μας. Είναι ένα καλωστημένο σχέδιο που οδηγεί σε αδιέξοδο κυρίως τους νέους. Γιατί αυτούς θέλουν να πλήξουν. Και να πω και κάτι τώρα. Αν η επιλογή του συγκεκριμένου ποίηματος με το συγκεκριμένο περιεχόμενο που αναφέρεται στο Σύριο, που είναι η συμπαντική μήτρα του κόσμου μας, του σύμπαντος κόσμου μας, η γεννήτρια από την οποία προέρχεται όλη αυτή η ενέργεια, όλες αυτές οι κοσμοσυχνότητες, οι οποίες συνθέτουν την ίδια μας την ύπαρξη και οτιδήποτε παράγουμε και οτιδήποτε δημιουργούμε, αν αυτό σηματοδοτεί κάτι, τότε ας κρατήσουμε το θετικό από όλη αυτή την υπόθεση. Ας το κρατήσουμε σαν θετικό, ότι μέσα από την ενεργοποίησή μας και μέσα από την αφύπνισή μας, εμείς οι Έλληνες μπορούμε να αλλάξουμε όλο αυτό το ζωφερό σενάριο. Σωστά. Πολύ σωστά. Κυρία Γιαδανού, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Σας περιμένουμε πάλι όποτε θελήσετε, για οποιοδήποτε θέμα θέλετε να αναπτύξετε. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Καλή σας νύχτα. Καλό βράδυ. Μια τεράστια προσφορά, ένα τεράστιο ιερό πολιτιακό έπος. Οι ολότητες, ισοπολιτεία, ισοδυναμία, ελευθερία. Τώρα έχεις στα χέρια σου μια τεράστια προσφορά, ένα τεράστιο ιερό πολιτιακό έπος που ο δημιουργός του με σοφία και απόλυτη ακρίβεια στην αποδεικτική του στοιχειοθέτηση απευθύνει με μεγαλοπρέπεια προς κάθε άνθρωπο που θέλει να αναδειχθεί σε πραγματικό πολίτη, μαθαίνοντας και αναγνωρίζοντας τι σημαίνει και πώς δομείται η πολιτεία των πολιτών με τις υπεριδιότητες και αρχές της ισοπολιτείας, της ισοδυναμίας, της ελευθερίας και της αρετής. Οι ολότητες. Ισοπολιτεία, ισοδυναμία. Όλος ο πλανήτης μιλάει για ελευθερία, αλλά κανένας δεν μας είπε ποτέ την αλήθεια και την έννοια της πραγματικής ελευθερίας.
Ήρθε η ώρα, σε αυτό το ελάνιο έπος, όλοι οι άνθρωποι να κατανοήσουν πλήρως την ελευθερία τους. Παράγγειλε τώρα 216-898-10 και 690-99-69-698 ή ηλεκτρονικά στο www.κοσμοθέαση.com. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο μοίησης στη γνώση και στην αλήθεια ήρθε στην κατοχή κάθε Έλληνα ανθρώπου από τον δημιουργό του Αρτέμις Ώρα. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο που μέσα από τις τρεις θεματικές του ενότητες αποκαλύπτονται και αποδεικνύονται τεράστια μυστικά της ίδιας της οντολογίας, του σκοπού της ύπαρξης και του σχεδίου της δημιουργίας των Έλληνα ανθρώπων. Μυστικά που οι αποστάτες, δυνάστες των ανθρώπων, κρατούν κλειδωμένα για να μην βγει ποτέ ο άνθρωπος από το λίθαργο της αμάθειας και του ψεύδους. Μελετώντας αυτό το ιερό, ελάνιο κείμενο, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί, να διαπιστώσει και να κατανοήσει το παρόν και το ολικό παρόν, όπου είναι τα πάντα. Διότι όλα και τα πάντα δημιουργούνται στο παρόν, όπου το ίδιο το παρόν είναι η ίδια η πανίερη μοναδική θείη δημιουργή Α. Παραγγείλε τώρα στα τηλέφωνα 216-898-10 και 690-99-69-698 ή ηλεκτρονικά στο www.κοσμοθέαση.com. Το ιερό ελάνιο κείμενο της ολικής ολότητας του ελάνιου αξιακού συστήματος των 33 ελάνιων πρωτοκόλων συνδυονόμων αποτελεί το απόλυτο, ύψιστο και μοναδικό δημιουργικό πλαίσιο δικαίου που ο δημιουργός του Αρτέμις Ώρας έγραψε, γείωσε και χάραξε προς όλους και για όλους. Μέσα από τις σελίδες του, ο αναγνώστης, ακολουθώντας τις ακριβείς αναλύσεις, διασπάσεις και συνθέσεις, θα ιχνηλατήσει και θα αντιληφθεί έννοιες που θα διευρύνουν σημαντικά το πεδίο της συνειδητότητάς του. Όλοι οι Έλληνα άνθρωποι πρέπει να αποκτήσουν πλήρη γνώση του πανίερου ελάνιου αξιακού συστήματος για να γνωρίσουν όλες τις αλήθειες της ολότητας του ατόμου και να μάθουν με ακρίβεια τα πάντα για όλες τις ολότητες και πύλες που υπάρχουν μέσα στο ελάνιο αξιακό μας σύστημα. Παραγγείλε τώρα στα τηλέφωνα 216-898-10 και 690-99-69-698 ή ηλεκτρονικά στο www.κοσμοθέαση.com.